αλήθεια, τι είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Είναι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καπιταλιστική κρίση που έπληξε το σύνολο των οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Παρακαλώ πολύ, κύριε Καραθανσόπουλε. Τι... Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι. Λέω ότι είναι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καπιταλιστική κρίση που έπληξε το σύνολο των οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Η διαχείρισή της με σκοπό στο να μπορέσουν τα, ευρωπαϊκά, τα μονοπόλια να απαντήσουν στον ανταγωνισμό άλλων μεγάλων υπεραλιστικών κέντρων. Τα τεράστια πακέτα από τις ΗΠΑ, η Κίνα και μια σειρά άλλε μεγάλες οικονομίες. Και από αυτή την άποψη λοιπόν ήταν σαφέστατο ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανάπτυξης σκοπό έχει να θωρακίσει την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των ευρωενωσιακών μονοπωλίων. Ένα ζήτημα είναι αυτό για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της καπιταλιστικής κρίσης. Δεύτερον, να θωρακίσει ακόμη περισσότερο την ανταγωνιστικότητα της ευρωενωσιακής οικονομίας σε σχέση με τους άμεσους ανταγωνιστές της. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και έβαλε και συγκεκριμένους άξονες χρηματοδότησης η πράσινη μετάβαση και η ψηφιακή μετάβαση. Και τρίτο στοιχείο για να μην υπάρχει αυταπάτη, λέει ότι αυτά τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψη θα εκταμιευτούν σε όλα τα κράτη-μέλη, εφόσον ικανοποιηθούν μια σειρά προαπαιτούμενα. Ποια είναι αυτά τα προαπαιτούμενα, Είναι οι βέλτιστε ευρωπαϊκέ πρακτικέ και στην αγορά εργασία. Το είδαμε αυτό με το εργασιακό έκτρωμα, το οποίο έφερε η κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατία για τη διευθέτηση του χρόνου εργασία και τον έλεγχο του συνδικαλιστικού κινήματος από το κράτος και την εργοδοσία. Αυτό ήταν το αντεργατικό έκτρωμα. Αυτές είναι οι βέλτιες της ευρωπαϊκής γιατί η αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης εργατικής τάξης είναι ο κύριος όρος θωράκης ανταγωνιστικών των επιχειρηματικών ομίλων. να αποτελεί το νέο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, που αποτελεί βέλτιστη ευρωπαϊκή πρακτική κεφαλοποιητικού χαρακτήρα, Τζογάρουμε λοιπόν τα χρήματα των ασφαλισμένων στις χρηματαγορές. Τρίτο ζήτημα είναι αυτό το, το, το νομοσχέδιο για την παιδεία που διαμορφώνει συνθήκες εκπαιδευτικού μεσαίωνα, με ταξική διαστρωμάτωση στα σχολιά, άρα και αύξηση των ταξικών φραγμών στη μόρφωση και επί της ουσίας αναπαραγωγής από τα σχολιά ενός πολύ φτηνού ευέλικτου εργατικού δυναμικού ε, κατόχου κάποιων δεξιοτήτων απλά και μόνο, για να μπορεί να είναι εύκολα αναλώσιμο, λόγω των αναγκών των επιχειρηματικών ομήλων. Και αυτά λοιπόν τα ευρωπαϊκά προαπαιτούμενα είναι το πανευρωπαϊκό μνημόνιο, το οποίο δένεται, κουμπώνει με το Ταμείο ανάκαμψη. Και δεν μπορούμε να το δούμε αποσπασματικά. Ταμείο Ανάπτυξης, Ανάπτυξης, και ανθεκτικότητα πάει μαζί με το Πανευρωπαϊκό Μνημόνιο. Ένα το κρατούμενο για να μην καλλιεργούμε αυτά πάτε στον κόσμο όπω κάνουν τα άλλα κόμματα τη αντιπολίτευση. Δεύτερο ζήτημα, τα χρήματα αυτά, σωστά έχει πει ο κύριο Πρωθυπουργό, δεν υπάρχει δωρεάν δείπνο. Τα χρήματα αυτά του Ταμείου Ανάκαμψη, κάποιοι θα τα πληρώσουν. Ποιοι θα τα πληρώσουν, οι λαοί τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα τα πληρώσουν. Και ο ελληνικό λαό, με την αύξηση τη φορολογία, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των λαϊκών στρωμάτων στη φορολο... στα φορολογικά έσοδα. Με την αύξηση της έμεσης φορολογίας, με αυτούς τους πανευρωπαϊκούς φόρους που θέλουν να επιβληθούν. Άρα λοιπόν οι λαοί της Ευρώπης θα πληρώσουν την α... γενναία χρηματοδότηση των επιχειρηματικών ομίλων των ευρωπαϊκών μονοπωλίων. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερο θέμα. αυτή η προσπάθεια ανάκαμψης της ευρωενωσιακής οικονομίας θα οδηγεί σε μια δίκαιη ανάπτυξη, σε μια ανάπτυξη προς όφελος όλων. Ποιος το πιστεύει αυτό από τη στιγμή που είναι φανερό ότι η ανάπτυξη θα είναι άδικη και θα είναι και αβέβαιη. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση οτιδήποτε και αν κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις και όποιες κυβερνήσεις να απαλλαγεί ο καπιταλισμός από την εκδήλωση των κρίσεων του. Τον καπιταλισμό θα αντομαστίζουν οι κρίσεις του. Και όσο περισσότερο γερνάει το συγκεκριμένο σύστημα, τόσο οι κρίσεις θα είναι πολύ πιο σύντομες και πολύ πιο βαθιές. Δεν είναι τυχαίο πόσο γρήγορα εμφανίστηκε η νέα καπιταλιστική κρίση από το 8 στο 2020 σε παγκόσμιο επίπεδο. νέα, συγχρονισμένη βαθιά καπιταλιστική κρίση, η μεγαλύτερη των τελευταίων 70 χρόνων που έπληξε τον καπιταλισμό. Που ο κορονοϊός και η πανδημία αποτέλεσε την επίσπευση. Συνέβαλε στο να επισπευθεί η εκδήλωση της καπιταλιστικής κρίσης. Άρα λοιπόν θα είναι μια ανάπτυξη άδικη. Θα είναι μια ανάπτυξη σε βάρος των αναγκών των εργαζόμενων και σε βάρος της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Από αυτή την άποψη λοιπόν ο σχεδιασμό το οποίο υπάρχει στο Ελλάδα 2.0 δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτό που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των, του μεγάλου κεφαλαίου, των μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων τη χώρα μα, αλλά και όχι μόνο, όσον αφορά τη στήριξη των επενδυτικών σχεδιασμών του και ταυτόχρονα τη δημιουργία από μεριά του κράτου, μια σειρά υποδομών που θα διευκολύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα ενώ αντίθετα οι υποδομές οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στην ανακούφιση των λαϊκών στρωμάτων δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το πρόγραμμα, παραπέμπονται στις καλένδες όπως διαχρονικά τέτοιου είδου υποδομές έχουν παρεπιφθεί σε ελληνικές καλένδες από όλες τις κυβερνήσεις και από το ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε για την αντισυσμική θωράκιση της χώρας μας, μιλάμε για την, τη συνολική αντιπλημμυρική προστασία, δεν είναι έργα επιλέξιμα γιατί ακριβώ μπαίνουν στην προκρούστια κλίνη τη Ευρωπαϊκή Ένωση του κόστου οφελους Μιλάμε για την αντιπυρική προστασία. Αλλά και για μια σειρά άλλα έργα υποδομή που θα μπορούσαν ακριβώ να βελτιώσουν την κατάσταση τη λαϊκή οικογένεια. Αντίθετα, εκεί που δίνεται προτεραιότητα είναι στι υποδομέ που θα διευκολύνουν την πράσινη μετάβαση, άρα δηλαδή τα νέα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, και εδώ είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα, το οποίο δεν είναι μόνο, ότι τα νέα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέουν τις πράσινες πηγές ενέργειας της ΑΠΕ δεν πάθανε τίποτα, ούτε με τον Ιαννό, ούτε με μια σειρά άλλα καιρικά φαινόμενα. Αυτά τα δίκτυα τα οποία πλήχθηκαν ήταν τα δίκτυα τα οποία μετέφεραν ηλεκτρικό ρεύμα στα σπίτια, σε βιοτεχνίες Αυτά τα δίχτυα πλήχθηκαν και έμεινε ο κόσμο για μια εβδομάδα ολόκληρο στην Κεφαλονιά, για παράδειγμα, χωρί ηλεκτρικό ρεύμα. Δημιουργείται νέα δίχτυα εξυπηρέτηση και μεταφορά τη πράσινη ενέργεια. Ενώ ταυτόχρονα καμία κυβέρνηση δεν φρόντισε να επεκταθεί το δίκτυο, ακόμη και αυτό το υπάρχον δίκτυο, στο να μπορεί να φτάσει και στι στάνε των χιλιάδων κτηνοτρόφων οι οποίοι προσπαθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα τα οποία έχουν. Ποτέ δεν εντάχθηκε ένα τέτοιο πρόγραμμα ηλεκτροδότηση των στανών, των απομακρυσμένων στανών από, την, από τις κυβερνήσεις. Από αυτή λοιπόν την άποψη βλέπουμε την ταξικότητα της επιλογής και των κριτηρίων για τα ποια έργα θα υλοποιηθούν υποδομέ και ποια όχι. Και από αυτή την άποψη θα είναι μια ανάπτυξη η οποία θα καταστρέψει παραγωγικέ δυνατότητε στη χώρα μα, γιατί ακριβώ δεν συμφέρουν το κεφάλαιο η αξιοποίησή του, δεν παρέχουν κερδοφορία. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι στέκεστε σε επιλογέ οι οποίε αναδεικνύουν το συγκριτικό πλεονέκτημα και την εξωστρέφεια τη ελληνική οικονομία. Άρα, δηλαδή, ο τουρισμό, η διαμετακόμιση, τα δίκτυα τα ενεργειακά, οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια είναι αυτέ οι οποίε θα κατευθυνθεί ο κύριος όγκος των χρηματοδοτήσεων και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με αποτέλεσμα η πράσινη ανάπτυξη να οδηγήσει η, πράσινη, η παροχή πράσινης ενέργειας να οδηγήσει σε ακόμη πιο ακριβή ενέργεια για το λαό, σε προβλήματα στο περιβάλλον και στην εκτόξευση της ενεργειακής φτώχειας. Η, 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 ενίσχυση των τουριστικών επενδύσεων, ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση των τουριστικών επενδύσεων, θα οδηγήσει σε αλλαγέ χρήση γη, στη συγκέντρωση τη γη, στην καταστροφή των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων και στην απομάκρυνση από τη ώστε και να μπορέσουν να επεκταθούν οι πράσινε, τα αεολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, αλλά και ταυτόχρονα να διαμορφωθούν τα, τα σύγχρονα μεγάλα τουριστικά Καταλύματα. Από αυτήν την άποψη είναι φανερό ότι η κυβέρνηση με τις επιλογές στηρίζει τα επενδυτικά συμφέροντα των μεγάλων ιδιωτικών ομήλων. Και δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά τα συμφέροντα επιλέγει, αυτούς τους επιχειρηματικούς όλους επιλέγει να χρηματοδοτήσει. Γιατί η μικρομεσαία επιχείρηση επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επιχείρηση πάνω από 50 άτομα. Στην Ελλάδα το 80% των επιχειρήσεων έχει λιγότερα από δεκάτομα. Άρα είναι εξορισμού το 80% των νομικών προσώπων των ενεργών αφημί αποκλείονται από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Γιατί αυτό δεν το αναφέρει το, το κίνημα αλλαγή ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρηματοδοτεί αυτέ τι επιχειρήσει, το τραπεζικό σύστημα δεν χρηματοδοτεί αυτέ τι επιχειρήσει ή δίνει κάποια ψίχουλα για να διαμορφώσει στρατηγικέ συμμαχιών με αυτά τα στρώματα και απλά και μόνο να παραταθεί για λίγο ακόμη χρονικό διάστημα επιβίωσή του. Τη στιγμή που το σύνολο των πόρων που θα εκταμιευθούν θα κατευθούν ακριβώ στου μεγάλου επιχειρηματικού ομίλου. Τρίτο σημείο το οποίο θέλαμε να, να σημειώσουμε. Βεβαίω όλα αυτά θα είναι υπό την αίρεση και μιλάμε καθαρά στι δύο συμβάσει χρηματοδότη και τη Δανειακή Σύμβαση. Θα είναι υπό την αίρεση και την αυστηρή εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά πόσον οι χρηματοδοτήσεις αυτές συμβαδίζουν με το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και την υλοποίησή του και κατά πόσο τα χρήματα αυτά κατευθύνονται στα έργα τα οποία έχουν προεπιλεγεί. Με ποινή ακριβώς την επιστροφή των χρημάτων αν κάτι τέτοιο δεν έχει προωθηθεί. <coughs> Τρίτο ζήτημα μεγάλο. Είναι ακριβώς όλη αυτή η φιλολογία η οποία αναπτύσσεται κυρία από το ΣΥΡΙΖΑ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει. Και είναι μια ιστορική ευκαιρία σήμερα να αναδείξει πως λέει την κοινωνική ευαισθησία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλήθεια. Πού το δάτε αυτό. Το ότι αλλάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή πρόκρινε στη συγκεκριμένη διαχείριση τη καπιταλιστική κρίση μια επεκτατική πολιτική. Η επεκτατική πολιτική δηλαδή είναι προοδευτική πολιτική επιλογή. Πού τα βρήκατε αυτά γραμμένα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίω αντιδραστικοποιείται ακόμη περισσότερο. Γίνεται ακριβώ η λυκοσυμμαχία σε βάρο του συνόλου των λαών τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και των υπολείπων λαών. Αντιδραστικοποιείται όλο και περισσότερο. Και όσο βαθαίνει η Ευρωπαϊκή Ενωπήση, τόσο ισχυροποιείται ο ταξικό αντίπαλο του εργατικού και λαϊκού κινήματο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Και μιλάτε για προοδευτική στροφή και κοινωνική ευαισθησία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν οι συγκεκριμένε επιλογέ εξυπηρετούν ακριβώ τι ανάγκε των πολιεθνικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, και από αυτή την άποψη βεβαίω είναι φανερό ότι είτε με την περιοριστική μορφή διαχείριση που εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ με τα μνημόνια, είτε με την επεκτατική πολιτική διαχείριση που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία με το Πανευρωπαϊκό Μνημόνιο, χαμένοι θα είναι οι εργαζόμενοι και έχει πολύ μεγάλη αξία η επανακατάθεση της πρότασης από το ΣΥΡΙΖΑ για νέο κοινωνικό συμβόλαιο ανάμεσα λέει, στους κοινωνικούς εταίρους όταν γνωρίζουμε ότι οι καπιταλιστικές κοινωνίες δεν συγκροτούνται από κοινωνικούς εταίρους αλλά από ταξικούς αντιπάλους. Επί της ουσίας, λοιπόν με το νέο κοινωνικό συμβόλαιο θέλετε να διαιωνίσει η υποταγή και η χειραγώγηση της εργατικής τάξης κάτω από τις σημαίες της αστικής τάξης και των συμφερόντων της. Να χειραγωγήσετε και να εγκλωβίσετε το εργατικό λαϊκό κίνημα κάτω από τι στρατηγικέ επιλογέ που υπερετούν τι ανάγκε των επιχειρηματικών ομήλων. Αυτό είναι ο χρήσιμο ρόλο στι σημερινέ συνθήκε του ΣΥΡΙΖΑ. Στο να εγκλωβίσει δηλαδή τη λαϊκή δυσαρέσκεια ανάμεσα στη σκύλα και στη χάριβδη στι μιλόπετρο του καπιταλισμού, καλλιεργώντα αυταπάτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει, καλλιεργώντα αυταπάτε ότι μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα μπορεί να υπάρξει μια διαχείριση που από κοινού θα εξυπηρετεί και την καπιταλιστική κερδοφορία και τα δικαιώματα των εργαζόμενων. Όμως κάτι τέτοιο ποτέ στην ιστορία του καπιταλισμού, ακόμη και σε περιόδους που ήταν μια σύγχρονη επιλογή και προοδευτική επιλογή, πριν από δύο-τρεις αιώνε, δεν υπήρξε μια τέτοια διαδικασία. Πολύ περισσότερο τώρα. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, εμείς ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή μας και την κριτική μας. Δεν συμφωνούμε λοιπόν με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως συμφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια και με τα Πανευρωπαϊκά Μνημόνια για τους Λαούς. Και ζητάμε από, τον, από το εργατικό λαϊκό κίνημα να συγκρουστεί με τον πραγματικό υπευθυνό, των προβλημάτων τα οποία βιώνει. Και τα προβλήματα αυτά δεν προέρχονται από τις διαχειριστικές αδυναμίες ή από νεοφιλελεύθερες συντοληψίε, όπως εσφαλμένα ισχυρίζεται το ΣΥΡΙΖΑ της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά οφείλονται ακριβώς στο ρόλο και στη δράση του μονοπωλιακού κεφαλαίου, οφείλονται στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλονται στην ικανοποίηση των στρατηγικών σχεδιασμών της αστικής τάξης στη χώρα μας, με τα οποία υπάρχει η πλήρη ταύτιση και συμφωνία Τη Νέα Δημοκρατία, του ΣΥΡΙΖΑ και του κινήματο Αραγή αλλά και άλλων κομμάτων. Με αυτά λοιπόν πρέπει να συγκρουστεί το εργατικό λαϊκό κίνημα σε μια κατεύθυνση να αποτρέψει την επιδείνωση τη θέση αλλά και ταυτόχρονα να διαμορφώσει τι προποθέσει για ριζική ανατροπή τη κατάσταση. Και ριζική ανατροπή τη κατάσταση σημαίνει ότι η μεγάλη αντίφαση η οποία υπάρχει στον καπιταλισμό ανάμεσα στη διεύρυνση τη ψαλίδα σε σχέση των δυνατοτήτων των αντικειμενικών που υπάρχουν για να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες και στο επίπεδο, το πραγματικό επίπεδο ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Αυτό σημαίνει όμως μια διαφορετική οργάνωση της οικονομίας όπου στο επίκεντρο δεν θα είναι το καπιταλιστικό κέρδος, αλλά θα είναι οι λαϊκές ανάγκες, σημαίνει κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, κεντρικός επιστημονικός σχεδιασμός και εργατικό έλεγχο. Σημαίνει επί τη ουσία, αλλαγή εξουσία. Σημαίνει επί τη ουσία σοσιαλισμό. Ευχαριστώ πολύ.